Να συνεχίσουμε. Μετά την όμορφη Κυπρίδα Αφροδίτη, για πάμε να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει ο καλλιτέχνης. Αφροδίτη πάλι. Ισπανιόλα Αφροδίτη. Οι καμπύλες της είναι... Είναι. Εδώ τι μας έχουν κρυμμένο. Μήπως από εδώ ξεκίνησαν όλα. Ίσως. Παιδιά, είναι πολύ, πολύ όμορφα και η αίσθηση είναι πολύ ωραία. Είναι και μια οικογένεια με υποπόταμους και υποποταμάκια. Αλλά από την άλλη μεριά είναι ο Ερμής, ο Βλοσιρός. Ο Ερμής από τη Βουλγαρία. Άνεμοι από το Βέλγιο. Βέλγιοι άνεμοι δηλαδή, ρε. Βέλγιοι άνεμοι. Τι έχουμε εδώ, ρε, ποιον μου θυμίζει. Ο Δούριος Ζήπος, βρε. Μη πόσιμο νερό. Εδώ τι έχουμε, λαμαρινάνθρωποι, ρε φίλε. Καινούργια αποστολή. Ο Ταύρος πάνω στα σκαλοπάτια. Για πάμε εδώ στους Στενικεδένιους. Wow. Αθηνούλα. Ο πολεμιστής πάντα να φυλάει. Κράτα θερμοπύλες, ρε Αλάνη. Πάρκο κάκτων και παχύφυτων. Θέλετε να πάμε και στους κάκτους. Πάμε και λίγο στους κάκτους. Παχύφυτα.
Παναγιά μου, Παναγιά μου, ένα κορίτσι. Παχύφητα λέμε. Κέρβερε, τι δουλειά έχεις εδώ? Γρήγορα σπίτι. Γρήγορα σπίτι. Αλυτάμπουρα. Εύα, να ένα μήλο. Ξέρεις εσύ. Παχύφυτα. Παχύφυτα ρε φίλε, παχύφυτα. Ω, έχουμε ζημιά εδώ. Πολύ ψηλά ανέβηκες φίλε, πολύ ψηλά ανέβηκες και είδες πως έπεσες κάτω, με θόρυβο. Παχύφυτα ρε φίλε. Αυτά εδώ τα λάνια τι κάνουν στα παχύφυτα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και όπως είπαμε στο προηγούμενο, η θάλασσα κάτω, δίπλα. Oh. Μαγεία, magic, magic. Κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα τσιγάρο και να συνεχίσουμε.